Η κατάσταση, Λίνα, είναι πράγματι ανησυχητική και γι' αυτό το λόγο αύριο, όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει μια νέα δέσμη μέτρων για έναν μήνα, η οποία μάλιστα δέσμη μέτρων θα πρέπει, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, να εφαρμοστεί με απόλυτο τρόπο. Με απόλυτο τρόπο για να μην έρθουν χειρότερα. Εάν και, όπως είπε, στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο εδώ στην Ελλάδα πηγαίνουμε καλύτερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, παρόλα αυτά το σύστημα υγείας πιέζεται. Και επειδή όλοι απεύχονται ένα καθολικό lockdown, όπως καλά γνωρίζεις, για λόγους οικονομίας, παρόλα αυτά θα πρέπει να προλάβουμε τα χειρότερα και να λάβουμε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτά τα μέτρα για να μην έρθουν τα χειρότερα. Τι εισηγήσεις δέχεται ο Πρωθυπουργός και τι είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, Σοφία? Λίνα, θα πρέπει να σου πω ότι από χτες έχει γίνει μια μεγάλη συνεδρίαση μέχρι αργά το βράδυ των λοιμοξιολόγων, με τους οποίους σήμερα πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει έναν νέο γύρο συνομιλιών, προκειμένου να δει ποια θα είναι αυτά τα μέτρα στα οποία θα καταλήξει η κυβέρνηση. Σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής θα τεθεί μεταξύ των ηγετών εκ νέου η σύνοδος γίνεται για το θέμα του COVID. Θα ακούσει και τους υπόλοιπους ηγέτες ο κύριος Μητσοτάκης και στη συνέχεια αύριο θα ανακοινώσει αυτή τη νέα δέσμη μέτρων. Τι λένε οι πληροφορίες? Οι εισηγήσεις που δέχεται είναι για ενίσχυση της τηλεργασίας, για απαγόρευση κυκλοφορίας μεταξύ των περιφερειών που βρίσκονται στο πορτοκαλί και στο κόκκινο, ακόμη και το μάσκες παντού. Αυτά είναι τα μέτρα που πέφτουν μέχρι ώρα στο τραπέζι. Μένει να δούμε ωστόσο ποια θα είναι τα μέτρα που τελικά θα για την εστίαση, αύριο. Για την απαγόρευση κυκλοφορίας, έρχονται νωρίτερα το κλείσιμο των καταστημάτων και η απαγόρευση κυκλοφορίας? Υπάρχει και αυτή η πρόταση, ναι. Λίνα. Όπως καλά γνωρίζεις, τα μαγαζιά, τα καταστήματα εστίασης σήμερα κλείνουν στις 12. Υπάρχουν όμως προτάσεις που πέφτουν στο τραπέζι. Είναι τα καταστήματα εστίασης να κλείνουν πολύ νωρίτερα, μάλλον στις 10. Το σχέδιο, είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά απόλυτο τρόπο, γιατί το ερχόμενο 15ήμερο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και δύσκολο και θα πρέπει αυτά τα μέτρα να λειτουργήσουν μέσα στις επόμενες 15 ημέρες. Και μαθαίνουμε ότι τα καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν, Σοφία, την Κυριακή. Ναι, Λίνα, πράγματι θα άνοιγαν τα καταστήματα, τα εμπορικά, λόγω των ενδιάμεσων εκπτώσεων την Κυριακή. Ωστόσο, ελήφθη απόφαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης να μην ανοίξουν ούτε τα εμπορικά ούτε τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν σκέψεις για να μετατεθεί αυτή η ημερομηνία λίγο αργότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στους υπουργούς του μέσω τηλεδιάσκεψης, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μητσοτάκης, για το θέμα του κορονοϊού στη χώρα μας. Και στη συνέχεια θα δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Ευρώπη που βράζει επίσης. Οφείλω να σας πω όμως ότι η πίεση την οποία δέχεται το σύστημα υγείας είναι η μεγαλύτερη από ποτέ. Και πρέπει, όπως και στην πρώτη φάση όπου πήραμε μέτρα νωρίς, να λάβουμε ξανά και πιο έγκαιρα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυστηρότερα μέτρα, ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να μειώσουμε την πίεση η οποία ασκείται στο σύστημα υγείας. Αύριο θα ανακοινώσω ένα νέο σχέδιο δράσης διάρκειας ενός μήνα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σήμερα, θα πω μόνο ότι γνωρίζουμε πια από τις διαδικασίες εχνηλάτησης, ποιες οικονομικές δραστηριότητες δημιουργούν, προκαλούν πρόβλημα γρήγορης διασποράς του ιού και ποιες δεν προκαλούν τόσο μεγάλη διασπορά του ιού. Οπότε θα προσαρμόσουμε το σχέδιό μας για τον επόμενο μήνα στα πραγματικά δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας.